να ευχαριστήσω για την πρόσκληση την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πειραιά, η οποία μπαίνει και εκείνη με τη σειρά της στο χορό όλων εκείνων των φορέων, οργανώσεων, πρωτοβουλειών που έχουν οργανώσει σειρά εκδηλώσεων με θέμα τη συγκρότηση του προοδευτικού μετώπου σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκδηλώσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια πρωτόγνωρη μαζικότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από την απαξίωση της πολιτικής, από την απομάκρυνση των πολιτών, από τις συλλογικές συζητήσεις, διεκδικήσεις και από τον συλλογικό προγραμματισμό της πολιτικής, αν θέλετε, στρατηγικής του ευρύτερου χώρου μας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι παίρνονται αυτές οι πρωτοβουλίες και όχι μόνο παίρνονται, αλλά πηγαίνουν και εξαιρετικά καλά από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο και από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα. Έχουμε μια σειρά από παραδείγματα που μας δείχνουν ότι αυτό το πολιτικό πρόταγμα, το πρόταγμα της συγκρότησης του προοδευτικού μετώπου, και συγκινεί και κινητοποιεί και δημιουργεί όρους για μια νέα νίκη των προοδευτικών δυνάμεων στην χώρα. Γιατί όμως σήμερα επιλέγεται αυτή η στρατηγική του προοδευτικού μετώπου? Νομίζω ότι σχετίζεται με μια νέα ιστορική φάση και με μια νέα πολιτική συγκυρία στην οποία έχουμε μπει. Διότι γνωρίζουμε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική αντιπαράθεση την περίοδο της κρίσης υπερπροσδιορίστηκε από τη γνωστή σε όλους μας αντίθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Χωρίς να καταργούνται όλα τα προηγούμενα χρόνια φυσικά οι κοινωνικές αντιθέσεις, η γνωστή σε όλους αντίθεση κεφάλαιο-εργασία, χωρίς να καταργούνται οι παραδοσιακές πολιτικές αντιθέσεις και διαιρέσεις, όπως είναι η αντίθεση αριστερά-δεξιά, το μνημόνιο ως τεχνολογία εξουσίας, ως διακυβερνητική πρακτική, ως μηχανισμός πειθάρχησης της ελληνικής κοινωνίας, πειθάρχησης πολιτικής και δημοσιονομικής, δημιούργησε μια ειδική συνθήκη. Μια συνθήκη που εκτός από το οικονομικό στοιχείο, δηλαδή από την ουσία της πολιτικής, της εσωτερικής υποτίμησης και της λιτότητας, καθοριζόταν και από έναν περιορισμό, αν θέλετε, της αποτελεσματικότητας της δημοκρατικής αρχής, της κυριαρχίας της χώρας. Κυριαρχίας με τη στενή έννοια του όρου, καθώς κατά τη γνώμη μας αμφισβητήθηκε στον πυρήνα το δικαίωμα της χώρας να αποφασίζει για τον εαυτό της. Και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν δύο πόλοι, αν θέλετε, στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Ο ένας χαρακτηρίστηκε μνημονιακός, ο άλλος χαρακτηρίστηκε αντιμνημονιακός. Όλες οι πολιτικές αντιθέσεις, όλες οι κοινωνικές αντιθέσεις υπερπροσδιορίζονταν και καθορίζονταν σε αυτή την ειδική ιστορική φάση από αυτή την αντίθεση. Και επειδή η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι ποτέ καθαρή, λερώνεται από την πραγματικότητα και από τις αντιφάσεις της πραγματικότητας, αυτή η αντίθεση που απροπό οδήγησε και στην ανατροπή των πολιτικών σχετισμών, των παραδοσιακών πολιτικών σχετισμών στη χώρα το 2015, οδήγησε πολλές φορές και τις δύο πλευρές και σε υπερβολές και σε λάθη, αλλά οδήγησε και σε παράδοξες συμμαχίες. Συμμαχίες που καθορίστηκαν ακριβώς από αυτό το δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Η ιδιαιτερότητα της κατάστασης στην Ελλάδα όμως ήταν ότι σε ό,τι αφορά τον αντιμνημονιακό πόλο, η ηγεμονία, η κυριαρχία αν θέλετε, βρισκόταν από την πλευρά της αριστεράς. Και αυτό είχε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό αποτέλεσμα στη χώρα μας. Να μην καταφέρει ποτέ τη λαϊκή δυσαρέσκεια να την εκφράσει, στην Ελλάδα τουλάχιστον, κυρίαρχα και προνομιακά η ακροδεξιά. Και αυτό, παρόλες τις κριτικές που μπορεί να γίνουν για τακτικές υπερβολές ή για λάθη ή για ένα λεξιλόγιο το οποίο υιοθέτησε, αν θέλετε, το αντιμνημονιακό στρατόπεδο, που πιθανόν να μην ταιριάζει ή σε κάποια σημεία του να παίρνει αποστάσεις από αυτό το οποίο ξέρουμε ως παραδοσιακό πολιτικό ύφος και ως παραδοσιακό πολιτικό λόγο της αριστεράς, πρέπει να αναγνωριστεί ως μια θετική παρακαταθήκη. Δηλαδή το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν εκείνες οι πολιτικές προϋποθέσεις για την ηγεμονία της αριστεράς στο εσωτερικό του αντιμνημονιακού πόλου, που απέτρεψαν σε αυτήν την ακραία συνθήκη
της λιτότητας, όπου καταλήξαμε σε υφέσεις της τάξης του 10-11% το 2011, της τάξης του 7-8% το 2012, καταφέραμε λοιπόν να μην επιτρέψουμε η διάχυτη λαϊκή δυσαρέσκεια και η λαϊκή διαθεσιμότητα για πολιτική σύγκρουση να μην εκφραστεί από την ακροδεξιά. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναγνωριστεί ως πολιτική παρακαταθήκη του αντιμνημονιακού πόλου στην Ελλάδα. Σήμερα, ωστόσο, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Έχουμε τον Αύγουστο του 2018 την έξοδο από τη συνθήκη της σκληρής μνημονιακής επιτροπίας. Βρισκόμαστε σε μια νέα συνθήκη, η οποία έχει νέες προκλήσεις και νέα ερωτήματα. Βρισκόμαστε σε μια νέα πολιτική φάση και σε μια νέα πολιτική συγκυρία. Πάνω σε αυτό το έδαφος ακριβώς, της εξόδου από τη μνημονιακή συνθήκη, ήρθε να δράσει καταλυτικά η Συμφωνία των Πρεσπών. Εκεί, πέρα από τους παλιούς υπερπροσδιορισμούς της οχταετίας, δηλαδή πέρα από την αντιπαράθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο, αναδείχθηκαν οι παραδοσιακές πολιτικές γραμμές και διαιρέσεις. Παραδοσιακές με την έννοια ότι κατάγονται από μια ολόκληρη ιστορική διαδρομή του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού που μπορεί να αναχθεί ακόμα και στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Το δίπολο πρόοδο-συντήρηση κυριάρχησε και καθόρισε πολιτικές στάσεις, ανατοποθετήσεις, οδήγησε σε μια νέα μεταμόρφωση του πολιτικού σκηνικού με αναδιάταξη των συσχετισμών αλλά και με αναδιάταξη των συμμαχιών. Είχαμε μια συμμαχία αριστερών, κεντροαριστερών, κεντρών δημοκρατών και φιλελεύθερων που στήριξαν τη Συμφωνία των Πρεσπών απέναντι σε μια αντίπαλη συμμαχία. Εκείνους που την αρνούνταν και την πολέμησαν. Τη Νέα Δημοκρατία, το κίνημα αλλαγής, ένα τμήμα των ΑΝΕΛ, αλλά και φυσικά τη Χρυσή Αυγή. Το δυστύχημα εδώ είναι ότι το τέμπο, το ρυθμό σε αυτή τη δεύτερη συμμαχία, στην συμμαχία η οποία αντιπαρατέθηκε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, τον έδινε η ακροδεξιά ομάδα η οποία κυριαρχεί σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Τον έδινε η ομάδα Σαμαρά Βορύδη Γεωργιάδη. Και επίσης δυστύχημα, όπως και παράδοξη ιστορικά, ήταν η στάση την οποία τήρησε στη Συμφωνία των Πρεσπών το κίνημα αλλαγής, το οποίο επέλεξε να οργανώσει την πολιτική του γύρω από τη στρατηγική του αντισύριζα με τόπο. Και νομίζω ότι ήταν κατά αυτόν τον τρόπο που το κοινάλ πυροβόλησε τα πόδια του. Ήταν βεβαίως και πολύ φιλελεύθεροι, συνήθως εκπρόσωποι αυτού το οποίο ονομάζουμε ακραίο κέντρο, που έκαναν ακριβώς το ίδιο το οποίο έκανε το κοινάλ. Δηλαδή στο όνομα του να μην συμπαραταχθούν με τον ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξαν είτε να σιωπήσουν είτε να αντιπαρατεθούν με μια πολιτική με την οποία επί της ουσίας συμφωνούσαν. Τι έκαναν δηλαδή? Έβλεπαν την αγκύθα στο μάτι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έβλεπαν το δοκάρι στο δικό τους. Το γεγονός λοιπόν ότι συμπορεύονται με μια πολιτική που έχει ακροδεξιό, σαφές ακροδεξιό περιεχόμενο, είναι το δοκάρι στο μάτι εκείνων οι οποίοι επέλεξαν να μην συμπαραταχθούν με μια ευρύτερη συμμαχία η οποία είχε σαφές προοδευτικό πρόσημο και ένα σαφή πολιτικό στόχο, ποιος ήταν αυτός, να επιλύσει μια ιστορική εκκρεμότητα τουλάχιστον 30 ετών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έδρασε ως καταλύτης. Δημιούργησε άλλες σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του δυναμικού της αριστεράς και παραδοσιακών δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστεράς του κέντρου και έφτιαξε προϋποθέσεις για μια νέα πολιτική συμπόρευση. Συμπόρευση όμως σε ποια συγκυρία, με ποιους πολιτικούς όρους, σε ποια κατεύθυνση? Αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουμε για να μπορέσουμε αυτό το πολιτικό πρόταγμα, αυτός ο πολιτικός στόχος του προοδευτικού μετόπου να μην είναι ένας πολιτικός ή εκλογικός τακτικισμός, αλλά να έχει βάθος στον πολιτικό χρόνο. Η συγκυρία σήμερα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, συντρόφισσες και σύντροφοι, και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω, δηλαδή να απαντήσω στις βασικές, κατά τη γνώμη μου, αρχές που πρέπει να καθορίζουν αυτή την πολιτική συμπόρευση, και γι' αυτό θα προσπαθήσω να πω 3-4 στοιχεία που θεωρώ ότι πρέπει να κυριαρχούν και να κάνουν να αρχούν αυτήν την προσπάθεια για τη συγκρότηση της πολιτικής συμμαχίας της αριστεράς με την κέντρο αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία. Η συγκυρία σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη εξακολουθεί να καθορίζεται κυρίαρχα από τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης που στον έναν ή στον άλλο βαθμό
χτύπησε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Περιορισμένη χρηματοπιστωτική επέκταση, η οποία να μην ξεχνάμε ότι ήταν η χρηματοπιστωτική ακριβώς επέκταση που συντήρησε την εποχή της Ευμάρειας, δηλαδή το 90 και το 2000, και δημιούργησε μάλλον και συντήρησε τους όρους της νεοφιλελεύθερης συνένεσης, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Χαμηλή ρυθμή ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η Ελλάδα στο τρέχον τρίμηνο, στο τρίμηνο δηλαδή του πρώτο τρίμηνο του 2019, με 1,9% βρίσκεται αρκετά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα φτώχεια, περιορισμός στα όρια της κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους, απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Σκεφτείτε ότι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι, μισθωτοί εργαζόμενοι, ζουν στα όρια της φτώχειας. Η Γερμανία, η οποία είναι η λοκομοτίβα, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής ανάπτυξης ή το κράτος πρότυπο για μια σειρά από κοινωνικές παροχές κλπ. Έχουμε 5 εκατομμύρια εργαζόμενους φτωχούς, οι οποίοι συγκροτούν, αν θέλετε, και τον πυρήνα των δυνάμεων εκείνων, οι οποίοι αντιπαρατίθενται με το πολιτικό σύστημα. Και αυτή η συνθήκη, όπως σας την περιέγραψα, τροφοδοτεί διαρκώς λαϊκή δυσαρέσκεια, παράγει έναν διάχυτο αντισυστημισμό στις λαϊκές τάξεις. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και η μάχη, το μεγάλο πολιτικό ερώτημα της εποχής μας, είναι ποιος θα εκφράσει αυτό το διάχυτο λαϊκό αίσθημα της δυσαρέσκειας. Ποιος θα εκφράσει με τι όρους και σε ποια κατεύθυνση αυτόν τον διάχυτο λαϊκό αντισυστημισμό. Αυτό το ερώτημα απαντήθηκε το 2012 στην Ελλάδα από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ερώτημα πρέπει να ξαναθέσουμε για να δούμε τις πραγματικές και ουσιαστικές πολιτικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός μαζικού λαϊκού πολιτικού χώρου που θα αμφισβητήσει την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. Ξαναλέω λοιπόν, ποιος θα εκφράσει αυτό το διάχυτο αίσθημα της λαϊκής δυσαρέσκειας. Δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Ή θα το εκφράσει μια ριζοσπαστική προοδευτική συμμαχία, ή αυτό το διάχυτο λαϊκό αίσθημα θα εκφραστεί από την ακροδεξιά. Δεν υπάρχει τρίτη λύση, διότι οι δυνάμεις του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος φαίνεται να μην παίρνουν χαμπάρι ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Ή μάλλον, άλλες φορές, όταν το παίρνουν χαμπάρι, κάνουν κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Αφήνουν ανέγγιχτο το οικονομικό τους πρόγραμμα, δηλαδή το πρόγραμμα ενός ακραίου φιλελευθερισμού, και επιδιώκουν να βρουν πρόσβαση στις λαϊκές τάξεις μέσω της υιοθέτησης της ιδεολογικής ατζέντας της ακροδεξιάς. Δηλαδή, μέσω του εθνικισμού, μέσω του ρατσισμού, μέσω της αντιμεταναστευτικής ατζέντας. Έτσι έχουμε το πάντρεμα και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού υβρίδιου. Το πάντρεμα λοιπόν και ένα νέο υβρίδιο που φτιάχνεται από τον νεοφιλελευθερισμό και την όσμωσή του με τον ακροδεξιό ιδεολογικό λόγο. Σε πόσες χώρες της Ευρώπης δεν βλέπουμε αυτή τη μετάλλαξη κομμάτων που παραδοσιακά ανήκαν, για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα? Δεν βλέπουμε ότι αυτή η τάση κερδίζει έδαφος? Δηλαδή, ένα ακραίο φιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα και από την άλλη μεριά μια ατζέντα σε άλλα πεδία της πολιτικής, η οποία όχι απλώς φλερτάρει, αλλά υιοθετεί τον λόγο, τις πρακτικές και την ίδια την προτεραιοποίηση που κάνει η ακροδεξιά. Είναι έτσι στην Αυστρία, με τον Κούρτς, ο οποίος εφαρμόζει ένα σκληρότατο πρόγραμμα οικονομικού φιλελευθερισμού, αλλά καταφέρνει να εκφράσει έναν διάχυτο λαϊκό αντισυστημισμό μέσω του ρατσισμού, μέσω του κλεισίματος των συνόρων, μέσω της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής, και άρα αυτό του δίνει τη δυνατότητα να έχει τεράστια επιρροή στις λαϊκές τάξεις. Δεν γίνεται το ίδιο στην Ολλανδία? Δεν γίνεται το ίδιο σήμερα στη Γερμανία με την ακραία δεξιά πτέρυγα, αν θέλετε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος? Δεν γίνεται φυσικά το ίδιο στο μέγιστο παράδειγμα που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή στην Ουγγαρία του Όρμπαν? Και φυσικά δεν κάνει το ίδιο σήμερα στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης. Τι κάνει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα? Ακριβώς αυτό. Διατηρεί ένα ακραίο φιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα,
Θυμηθείτε το ασφαλιστικό Πινοσέτ, το οποίο δεν είναι τρόπος του Λέγιν. Ούτε ήταν, αν θέλετε, ένα λεκτικό ολίσθημα ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μια πολιτική ουσία. Η λογική της κατάργησης της επικούρησης και της δημιουργίας του λεγόμενου κουμπαρά απειλεί να τεινάξει στον αέρα το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, δημιουργώντας τρύπα 55 δισεκατομμυρίων ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία μεσοπρόθεσμα. Αυτό είναι το ασφαλιστικό Πινοσέτ. Γιατί? Για να μπορέσουν να μπορέσει να δώσει χώρο και πεδίο κερδοφορίας ο κ. Μητσοτάκης στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τι είναι οι απολύσεις οποίες υπόσχεται στο δημόσιο? Τι είναι η επιστροφή του 1:5 στο δημόσιο τομέα? Τι είναι η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων τις οποίες υπόσχεται? Τι είναι η υιοθέτηση της μείωσης του αφορολόγητου ως κεντρικό σημείο του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ εμείς ερχόμαστε να πούμε ότι πρόκειται για ένα μέτρο αχρίαστο και ένα μέτρο το οποίο πρέπει και θα καταργήσουμε το 2020. Τι είναι η ενίσχυση της ιδιωτικής υγείας, η κατάργηση των ρυθμίσεων της κοινωνικής προστασίας, όπως η ρύθμιση που έδωσε πρόσβαση στο σύστημα υγείας σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους? Έχουμε εδώ ένα οικονομικό πρόγραμμα απόλυτης κοινωνικής ισοπαίδωσης. Και επειδή ακριβώς αυτό το πρόγραμμα προκαλεί ανατριχύλα σε οποιονδήποτε το ακούει εκτός από την οικονομική ελίτ, η Νέα Δημοκρατία υπό την καθοδήγηση του κ. Μητσοτάκη προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στα λαϊκά στρώματα, στις λαϊκές τάξεις, στην κοινωνική πλειοψηφία, με τη στροφή στην ακροδεξιά. Δηλαδή, αυτό που έκανε ακριβώς με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό που κάνει με την ατζέντα της τάξης και της ασφάλειας. Αυτό που κάνει με την αντιμεταναστευτική ρητορική. Αυτό που κάνει με την άρνησή του να συνενέσει σε οποιαδήποτε προοδευτική μεταρρύθμιση, είτε μιλάμε για το σύμφωνο συμβίωσης, είτε μιλάμε για το νομοσχέδιο, για το νόμο πια του κράτους για την ταυτότητα φύλου, είτε με τον τρόπο που αντιδρά με μια ακραία απολωτική διάθεση σε αυτή τη σπουδαία μεταρρύθμιση που γίνεται με τον ποινικό κώδικα, η οποία μπορεί βεβαίως να έχει προβλήματα, ωστόσο αποτελεί μια σπουδαία και σε προοδευτική κατεύθυνση μεταρρύθμιση, αλλά κυρίως το κάνει ο κ. Μητσοτάκης αυτό με τη στροφή στην παραπολιτική, την κίτρινη προπαγάνδα, τα fake news που αποτελούν το κλασικό εργαλείο της εναλλακτικής δεξιάς, της ακραίας δεξιάς δηλαδή, σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το ταξίδι στις Μαλδίβες του Πρωθυπουργού, όπου δήθεν τον έσωσαν τα ΟΗΚ, από την κατοικία του Μοράλες, από το Σέρλες Λατούς, στα ψευδή σκάνδαλα, ο λόγος της Νέας Δημοκρατίας πλέον μιμείται και αντιγράφει τις χειρότερες παραδόσεις του κίτρινου τύπου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υιοθετεί στον πυρήνα της τη λογική της άκρας δεξιάς. Από την άλλη έχουμε το κίνημα αλλαγής. Τι κάνει το κίνημα αλλαγής? Κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν με την προοδευτική συμμαχία και με αυτή την μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία την οποία παίρνει, επιχειρεί να λαϊλατήσει το χώρο της κεντροαριστεράς. Μιλάμε για απίστευτη ανοησία, διότι ξέρετε, μόνο του το κοινάλ αρνήθηκε να καλύψει και να εκφράσει πολιτικά αυτό το χώρο. Μόνο του διέγραψε το πολιτικό του παρελθόν, τις παρακαταθήκες του και φυσικά την ίδια του την πολιτική καταγωγή. Σε τελευταία ανάλυση, σε όλες τις μεγάλες συγκρούσεις των τελευταίων ετών, το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΙΝΑΛ όχι απλώς συνέπλευσε με τη λογική της νεοφιλελεύθερης συνένεσης των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά ταυτίστηκε με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, με τη δεξιά στην Ελλάδα. Από το 2011 και μετά δεν έχει υπάρξει πολιτική μάχη που να μην έχει συμπαραταχθεί το ΚΙΝΑΛ ή, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική του πρόγονη, και να μην έχει ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σχεδόν αδύνατον δε πλέον, σήμερα, εν έτη 2019, αν ακούσει στελέχη του κινήματος αλλαγής και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε, είναι σχεδόν αδύνατον να ξεχωρίσεις ή να μπορέσεις να ανακαλύψεις ποια παράταξη ανήκει ο καθένας. Αποκορύφωμα αυτό που λέγαμε προηγουμένως, η Συμφωνία των Πρεσπών, που υιοθέτησε το ΚΙΝΑΛ, το σύνολο των επιχειρημάτων που γέννησε το στρατόπεδο της δεξιάς και της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα. Τα επιχειρήματα πάρα πολύ γνωστά, εξαντλητικά συζητημένα σε όλους και σε όλες, περί δήθεν παραχώρησης ταυτότητας και γλώσσας. Το οποίο στην πραγματικότητα έστρεψε το κίνημα αλλαγής, το μετατόπισε και το τοποθέτησε στο κέντρο του στρατοπέδου της δεξιάς στην Ελλάδα. Διότι η πολιτική σήμερα
του Κινάλ έχει ταυτότητα και έχει και όνομα. Στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Καθοδηγείται το κίνημα αλλαγής από ένα αντισύριζα μένος και από μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια αδύνατη ιστορική δικαίωση για την επιλογή εισόδου στο μνημόνιο, αλλά κυρίως για όσα έκανε μετά την ένταξη στο μνημόνιο. Κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων, μείωση μισθών, απολύση δημοσίων υπαλλήλων, μείωση του κατώτατου μισθού σε μία νύχτα, PSI κτλ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία και από κοινού συγκροτούν αυτό που μπορεί να ονομαστεί σήμερα μέτωπο του παλιού πολιτικού καθεστώτος. Έτσι λοιπόν έχουμε την σημερινή κατάστρωση, η οποία χαρτογραφεί το πεδίο της μάχης και τους συσχετισμούς μέσα στο πεδίο της μάχης. Από τη μία μεριά το παλιό πολιτικό σύστημα που υπερασπίζεται την επιστροφή στην ακραία λιτότητα και την ίδια στιγμή υιοθετεί την ακροδεξιά, όχι με την έννοια του πολιτικού προσωπικού όπως σας έλεγα προηγουμένως, αν και συμβαίνει και αυτό, τι είναι άλλωστε ο Άδωνης Γεωργιάδης ή ο Μάκης Βορύδης που δίνουν τον τόνο στο λόγο για το ύφος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως με την έννοια μιας κοινής ρητορικής, εθνικιστικής, ρατσιστικής, αντιμεταναστευτικής που εκτιμούν ότι τους δίνει πρόσβαση στη λαϊκή τάξη από την άλλη μεριά. Το προοδευτικό μέτωπο. Η μεγάλη προοδευτική συμμαχία. Τι θέλει και τι ζητά. Να εκφράσει, όπως έλεγα προηγουμένως, εκείνη, αυτή η συμμαχία, προνομιακά τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να δώσει οριστικό τέλος στην κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης που σοβεί στη χώρα εδώ και μια οχταετία, εννιαετία. Με διακυμάνση στην ένταση, αλλά σίγουρα μια κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης που συνεχίζεται. Και για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει ένα σαφές στίγμα, μια σαφή στρατηγική, μια ριζοσπαστική πολιτική πρόταση αναδιανομής. Διότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν βεβαίως καταλύτης, δεν αρκεί όμως. Χρειάζεται εμβάθυνση της συζήτησης σε όλα τα ζητήματα, σε όλο το εύρος της πολιτικής ατζέντας. Τι μοντέλο ανάπτυξης θέλουμε και τι λέμε για τις εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας εξαιρετικά κρίσιμο. Επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο εδώ. Διότι εδώ αρχίζουν και αναδεικνύονται και οι διαφορές και δεν είναι κακό να αναδεικνύονται οι διαφορές, διότι οι διαφορές για να μπορέσουμε να έχουμε κοινό βηματισμό θα πρέπει να συζητηθούν εξαντλητικά, να βρεθούν οι γέφυρες, να βρεθούν οι κοινές, αν θέλετε, πολιτικές και προγραμματικές θέσεις που θα μας πάνε και ένα βήμα παρακάτω. Ποια ήταν η στρατηγική της σοσιαλδημοκρατίας στη δεκαετία του 90 και του 2000. Γινόταν μια παραδοχή τότε, ότι στη νέα συνθήκη που είχε δημιουργήσει η παγκοσμιοποίηση, στη νέα συνθήκη της ανοιχτής οικονομίας, δημιουργούνται τεράστιες πιέσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Τεράστιες πιέσεις και προκλήσεις για να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε αυτήν ακριβώς την συνθήκη και τη συγκυρία της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Είπε η σοσιαλδημοκρατία λοιπόν, για να μπορέσω να συντηρήσω το κοινωνικό κράτος σε συνθήκες τέτοιου ακραίου ανταγωνισμού, πρέπει να προωθήσω την ευελιξία στην αγορά εργασίας. Χάρισε την αγορά εργασίας για να κρατήσει για να μπορέσει να κερδίσει σε ανταγωνιστικότητα και δήθεν μέσω αυτής της πολιτικής να καταφέρει να συντηρήσει ένα επίπεδο κοινωνικών παροχών, ένα επίπεδο κοινωνικού κράτους. Αυτό ήταν, κατά τη γνώμη μου, και το κρισιμότερο πολιτικό λάθος της σοσιαλδημοκρατίας στη δεκαετία του 90 και του 2000, ήταν το οριστικό της διαζύγιο από τον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Εμείς εδώ και μετά την εμπειρία της κρίσης δεν πρέπει να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Ο τρόπος για να διασωθεί η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι η προοδευτική συμμαχία να γίνει πρώτα απ' όλα η πολιτική δύναμη έκφρασης των μισθωτών. Και τούτο αν θέλουμε να μπορούμε να εκφράζουμε προνομιακά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία η οποία ξέρουμε ότι βρίσκεται σε συνθήκη εξαιρετικά μεγάλης πίεσης, δυσαρέσκειας και άρα έχει μια διαρκή τάση σύγκρουσης με το σύστημα. Άρα χρειάζεται πολιτική στήριξη σε ενεργούς ζήτησης. Αυτό κάνει η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% για παράδειγμα και η οποία πρέπει να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι αυξάνεται το ΑΕΠ της χώρας. Διότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείς όρους ανάπτυξης η οποία δεν βασίζεται στη συντριβή της εργασίας αλλά βασίζεται στη στήριξη της ενεργού ζήτησης. Και με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται και η μικρή και μεσαία επιχείρηση. Στηρίζεται η μικρή και μεσαία επιχείρηση αλλά πώς? Με τον πρώτο λόγο στους μισθωτούς.
Άρα, αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές διαπραγματεύσεις, εργασιακή αξιοπρέπεια, αμοιβή των υπεροριών. Αυτή η πολιτική εξάλλου είναι και πολιτική κινήτρων. Είναι και πολιτική κινήτρων για τη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Διότι αν δώσεις στη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση τη δυνατότητα να μπορεί να αναπαράγει τον εαυτό της απλώς και μόνο μην τηρώντας την εργασιακή νομοθεσία, μειώνοντας το μισθό, μην πληρώνοντας υπερορίες με μαύρη εργασία, τότε αυτό λειτουργεί ως αντικίνητρο για την καινοτομία, λειτουργεί ως αντικίνητρο για την δημιουργία όρων αύξησης παραγωγικότητας. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ένας κεντρικός πυλώνας στον οποίο πρέπει η προοδευτική αυτή συμμαχία, η μεγάλη συμπαράταξη της αριστεράς με τη σοσιαλδημοκρατία και με την κεντροαριστερά να δώσει τον πολιτικό τόνο. Έτσι ακριβώς, με αυτού του τύπου το μοντέλο ανάπτυξης θα μπορέσει να στηριχθεί και το κοινωνικό κράτος, το οποίο αποτελεί το δεύτερο άξονα της στρατηγικής μας, με στήριξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, με εγγύηση της καθολικής πρόσβασης, με στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης, με προστασία των δημόσιων αγαθών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, για να απαντήσουμε στα νέα ερωτήματα και στις νέες προκλήσεις που μας θέτει αυτή η ιστορική φάση. Και ένα από αυτά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, είναι το εμφανιζόμενο ζήτημα στην Ελλάδα. Στο εμφανιζόμενο πρόβλημα στην Ελλάδα, το πρόβλημα της στέγης, για το οποίο η Ελλάδα ήταν πλήρως απροετοίμαστη, καθώς ουδέποτε είχε δημιουργηθεί μια πολιτική στεγαστική, μια πολιτική που αποτελεί τον πυρήνα, αν θέλετε, ή έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη, έτσι όπως αυτό οικοδομήθηκε μετά το 1945. Και τέλος, σύγκρουση ανηλεής με τα κατεστημένα συμφέροντα, την ολιγαρχία και τη διαφθορά. Για να μην επιτρέψουμε την παλινόρθωση των οικονομικών δικτύων, των κέντρων και των παράκεντρων που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή και τη χρεοκοπία. Άρα λοιπόν, μια προοδευτική συμμαχία με στίγμα σαφές, με στίγμα ριζοσπαστικό. Νομίζω ότι έχουμε τη δύναμη και τις περιποθέσεις να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.